Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι ιδιαίτερη χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ καλεσμένος στην εκδήλωση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Και μας δίνεται η δυνατότητα να μιλήσουμε από κοντά για το πώς μπορούμε να απελευθερώσουμε τη δυναμική ενός εξαιρετικά σημαντικού κλάδου της οικονομίας σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τα λεγόμενά σας, κύριε Πρόεδρε, ότι ένας τόσο δυναμικός κλάδος της οικονομίας μας όλα τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίστηκε όχι με την πρέπουσα σημασία. Και πράγματι αυτό έχει κοστίσει. Δεν ξέρω αν έχει κοστίσει όσο το δημόσιο χρέος, όπως είπατε. Σίγουρα όμως έχει κοστίσει. Και πριν από λίγο, σε μια συζήτηση που είχαμε, μετέφερα την εκτίμηση ότι το γεγονός πως είμαστε σχεδόν αναγκασμένοι να ξεκινήσουμε από την αρχή είναι ταυτόχρονα το κακό νέο αλλά και το καλό νέο. Διότι αν συνεργαστούμε σωστά, μπορούμε να κτίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο μπορεί να απογειώσει τις δυνατότητες που μπορεί να δώσουν στην ελληνική οικονομία σε μια κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, μέσα από την αξιοποίηση της πληροφορικής και ιδιαίτερα της επιχειρηματικότητας στον χώρο της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Θέλω λοιπόν σήμερα σε αυτή την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε να απευθυνθώ στην εκδήλωση του συνδέσμου σας, να μην απευθυνθώ, όπως έχετε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια, όταν βλέπετε κάποιον πολιτικό να απευθύνεται στον χώρο της πληροφορικής, να περιορίζει την παρέμβασή του σε 3-4 σημεία. Ένα για το πώς οι προηγούμενοι τα έχουν κάνει θάλασσα. Δεύτερο για το ότι η πληροφορική είναι πάρα πολύ σημαντική. Τρίτο, ίσως κάποια σχόλια για τις ευρωπαϊκές πολιτικές. Και τέταρτο, πώς θα μοιράσουμε το ΕΣΠΑ. Επιτρέψτε μου να προσπαθήσω λίγο να πρωτοτυπήσω. Βεβαίως θα μιλήσω και για το ΕΣΠΑ. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για το ΕΣΠΑ. Αποτελεί κρισιμότατο κόμβο. Και βεβαίως δεν μπορώ να παραλείψω να αναφερθώ στο πώς φτάσαμε ως εδώ. Να είμαστε 26 στους 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους δείκτες ψηφιακής οικονομίας. Όμως θέλω κυρίως να μιλήσω σήμερα για το πώς η πολιτική μας εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, καθώς και για το σχέδιο μιας εθνικής ψηφιακής πολιτικής, που πρέπει να βασίζεται σε θεσμούς, που πρέπει να μπορεί να εγγυάται τη σταθερότητα στην αγορά και στην κοινωνία, να επιτρέπει την πραγματική συμμετοχή στην οικονομία και την κοινωνία της πληροφορίας, να σέβεται και να προστατεύει τα ψηφιακά δικαιώματα και βεβαίως αυτό το σχέδιο μιας εθνικής ψηφιακής πολιτικής να δίνει τη δυνατότητα στους νέους να εργαστούν, να καινοτομήσουν και να δημιουργήσουν εδώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Όχι απλά κυνηγώντας την επόμενη σύμβαση του ΕΣΠΑ με τον Μπλοκάκη, όπως συνήθως γίνονταν ως τώρα, αλλά με τον απαραίτητο δυναμισμό και την αυτοπεποίθηση για την κατάκτηση του νέου ψηφιακού κόσμου. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Και στην αρχή, όπως τονίσατε και εσείς κύριε Πρόεδρε στην ομιλία σας, αναφέρατε, βρίσκεται το ΕΣΠΑ και η ιερεσιμότητα. Όταν ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο το έργο μας ως κυβέρνηση, ήρθαμε αντιμέτωποι με την εξής κατάσταση. Ένα περίπου δισεκατομμύριο ευρώ για έργα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών να μην μπορεί να εκταμιευθεί εάν δεν λύναμε κάποια
κομβικά προβλήματα, κατάλοιπα της προηγούμενης διακυβέρνησης, που σωρεύονταν ύστερα από δεκαετίες επιχειρησιακών προγραμμάτων ασυνάρτητων και κατακερματισμένων πολιτικών ψηφιακής ανάπτυξης. Το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για την πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς. Next Generation Access, τα NGA που λέτε εσείς. Το καταφέραμε. Και το καταφέραμε μέσα από συνεχή και σοβαρή προσπάθεια που έκανε η κυβέρνησή μας και ετοιμάσαμε το σχέδιο, το υποβάλαμε στην κοινότητα και καταφέραμε να απελευθερώσουμε τα 400 περίπου εκατομμύρια που αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια στον χώρο των τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Το δεύτερο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να δημιουργήσουμε μία δομή στο ανώτατο επίπεδο για το συντονισμό της ψηφιακής πολιτικής της χώρας συνολικά και των έργων πληροφορικής ειδικότερα. Η απλή λύση και εδώ θα ήταν να κάνουμε ό,τι έκαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Να ετοιμάσουμε άλλη μία επιτροπή πληροφορικής χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες, να αντιγράψουμε 2-3 κομμάτια από την τρέχουσα ευρωπαϊκή πολιτική για την τεχνολογία, την πληροφορική και τις επικοινωνίες και να ασχοληθούμε βεβαίως με το μοίρασμα των έργων, ελπίζοντας ότι κάποιος άλλος στο μέλλον θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Και ξέρετε, από κάτι τέτοιες εύκολες λύσεις φτάσαμε ως εδώ. Αυτές οι δίθεν λύσεις οδήγησαν στο γενικευμένο ψηφιακό χάος της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, οδήγησαν στην κατασπατάληση κονδυλίων, στην έλλειψη διαλειτουργικότητας και εν τέλει στις φτωχές παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον πολίτη. Κάτι τέτοιες εύκολες λύσεις ήταν που εξέθρεψαν την διαφθορά στην εκπόνηση και υλοποίηση μεγάλων έργων, που τα περισσότερα έχουν μείνει στα μισά, ενώ πολλά άλλα σήμερα είναι πλήρως απαξιωμένα. Και αν θέλετε την εκτίμησή μου, αυτήν την κατάσταση ακριβώς αναπαρήγαγε και ο νόμος 4314 του 2014, ο νόμος για το ΕΣΠΑ, μια αρνητική κληρονομιά της προηγούμενης κυβέρνησης. Όπως κι άλλες 2-3 εγκατελειμμένες ψηφιακές πολιτικές διαφόρων υπουργείων, που χρησιμοποίησαν τα κονδύλια για έβυχες καμπάνιες, αλλά δυστυχώς δεν άφησαν τίποτα ουσιαστικό πίσω. Εμείς λοιπόν επιλέξαμε έναν άλλο δρόμο, όχι τόσο επικοινωνιακό, ίσως πιο δύσκολο, αλλά γι' αυτό τον λόγο και πιο ουσιαστικό. Επεξεργαστήκαμε ιδέες και προτάσεις για την κατάθεση τεκμηριωμένης και ολοκληρωμένης στρατηγικής για την εκπόνηση και το συντονισμό της ψηφιακής πολιτικής της χώρας συνολικά και των έργων πληροφορικής ειδικότερα, με τον πλέον λειτουργικό και θέλω να πιστεύω αποτελεσματικό τρόπο. Για το σκοπό αυτό, αποφασίσαμε και σήμερα είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι προωθούμε άμεσα την σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής. Ενός οργάνου που έρχεται να δώσει μια θεσμική λύση στο ενδυμικό πρόβλημα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα δεν είναι φυσικά η έλλειψη πολιτικών, αλλά η ύπαρξη πολλών και αντικρουόμενων πολιτικών. Αυτή ακριβώς η πολιτική και η διοικητική ασυναρτησία πρέπει κάποια στιγμή να λάβει ένα τέλος και πιστεύω ότι με αυτήν τη θεσμική τομή θα λάβει ένα τέλος. Επιλέξαμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση της Γενικής Γραμματείας και όχι άλλης μιας επιτροπής, όπως αυτής που πρότεινε ο νόμος 4314, ακριβώς επειδή έχουμε πλέον τη θεσμική εμπειρία συνολικά και συλλογικά ως χώρα και μπορούμε να πούμε τεκμηριωμένα ότι αυτές οι επιτροπές δεν λειτουργούν, δεν παράγουν έργο.
Οι γενικοί γραμματείς ή σε προγενέστερα σχήματα οι υπουργοί που τις αποτελούσαν δεν είχαν τα απαραίτητα εργαλεία που θα τους επέτρεπαν να συγκροτούν μια συνεκτική και με συνέχεια ψηφιακή πολιτική. Σε ό,τι αφορά τα βήματά μας για την συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας, επιλέξαμε μία σταδιακή διοικητική μετάβαση. Για το λόγο αυτό και στις μεταβατικές διατάξεις του Σχεδίου Νόμου για την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, που είδατε στη δημόσια διαβούλευση, βάζουμε ένα χρονικό διάστημα στο οποίο θα αξιολογηθεί η λειτουργία του νέου θεσμού και θα προχωρήσουμε στην πρόταση για το επόμενο στάδιο της εξέλιξής του. Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι το πρόβλημα της αιρεσιμότητας. Και η απόφαση σύστασης Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής είναι κατά την άποψή μου προϋπόθεση για την επίλυση του ζητήματος αυτού. Βέβαια, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι απαιτούνται και άλλα βήματα. Η επιλογή των έργων που θα μπουν σε στάδιο phasing, η κατάρτιση της ψηφιακής στρατηγικής, η επιλογή νέων έργων και η απλοποίηση των διαδικασιών διαχείρισης. Έχει γίνει ωστόσο ήδη πολλή δουλειά πάνω σε αυτούς τους τομείς και με την άμεση εκκίνηση της Γενικής Γραμματείας θα προχωρήσουμε και στην άμεση, θέλω να πιστεύω, θα προχωρήσουμε και στην άμεση επίλυση των ζητημάτων αυτών, ώστε για απελευθέρωση των χρημάτων για τον θεματικό στόχο 2 του ΕΣΠΑ να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα και με τους καλύτερους δυνατούς όρους για το δημόσιο συμφέρον και την καλή λειτουργία της αγοράς. Θα ήθελα όμως τώρα να μου επιτρέψετε να επικεντρωθώ στην ουσία της ψηφιακής μας πολιτικής. Έχουμε ως χώρα ανάγκη, και αυτό είναι κοινή ομολογία, μιας συνεκτικής πολιτικής πρότασης για την συνολική ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας. Πρέπει επιτέλους να σταματήσουμε να τρέχουμε πίσω από ημερομηνίες για την εφαρμογή κοινοτικών οδηγιών ή απλώς να υλοποιούμε έργα πληροφορικής χωρίς κανένα ενιαίο σχέδιο. Οφείλουμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε με γνώμονα τη βιωσιμότητα και διαλειτουργικότητά τους ή τη συμβολή τους σε ένα εθνικό σχέδιο ψηφιακής πολιτικής με μέσο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική μας πρόταση για την ψηφιακή πολιτική περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ανταγωνιστικού πλαισίου για καινοτομικές εξωστρεφείς επιχειρήσεις που δεν θα εξαρτώνται αποκλειστικά από συμβάσεις του δημοσίου. Μόνο έτσι μπορούν να προκύψουν θέσεις εργασίας για τους εξειδικευμένους επιστήμονές μας και να αναχαιτιστεί αυτή η δραματική διαρροή εγκεφάλων, όπως λέγεται το brain drain, δηλαδή η μετανάστευση, η μαζική μετανάστευση χιλιάδων νέων ανθρώπων, επιστημόνων, υψηλά εξειδικευμένων και υψηλής μορφωτικής στάθμης με πτυχία και διδακτορικά διπλώματα στο εξωτερικό, που αν θέλετε είναι και η μεγαλύτερη μάστιγα για τη χώρα στην περίοδο της κρίσης, διότι αυτό είναι το πιο σημαντικό δυναμικό για να ξαναχτίσουμε την παραγωγική βάση της χώρας. Περιλαμβάνει επίσης την ουσιαστική προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, πάντοτε με σεβασμό στη συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε κάθε δικαίωμα του πολίτη. Έχουμε ανάγκη ως χώρα, αλλά και ως πολίτες, την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση και μάλιστα την έχουμε ανάγκη όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Με διασφάλιση διαλειτουργικότητας, πραγματική χρήση των λεγόμενων υπηρεσιών νέφους του δημοσίου και πρόγραμμα επαναχρησιμοποίησης λογισμικού στο εσωτερικό της δημόσιας διοίκησης.
Θέλουμε τη διαφάνεια σε όλο τον κύκλο ζωής του ΕΣΠΑ και ζητάμε από τους ιδιώτες που ασκούν δημόσια υπηρεσία να υπόκεινται στο ίδιο καθεστώς διαφάνειας που υπόκεινται και οι δημόσιοι φορείς. Περιλαμβάνει τέλος την ενίσχυση της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας με έμφαση στη μεταφορά τεχνογνωσίας από τον ερευνητικό και πανεπιστημιακό χώρο στην παραγωγή, με τη συνδρομή του δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και με τη συνδρομή της κοινωνίας των πολιτών. Με τη δημιουργία μιας εθνικής πολιτικής για τη διανοητική ιδιοκτησία, που έχει ως στόχο την αύξηση του εθνικού άειλου ανθρώπινου κεφαλαίου. Αυτό προϋποθέτει και την ουσιαστική προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων, που αποτελεί και την κεντρική μας πολιτική στόχευση. Μια στόχευση που διακρίνεται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά στην ανοιχτή πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία για όλους και με τους ελάχιστους δυνατούς περιορισμούς. Πρόκειται για συνταγματική επιταγή αλλά και για συστατικό στοιχείο κάθε σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής για την ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας. Και πραγματώνεται μέσα από έναν συνδυασμό πολιτικών που διασφαλίζουν την πρόσβαση νέας γενιάς, NGA, του κάθε πολίτη σε όλη την επικράτεια, με πολιτικές που διασφαλίζουν την ουδετερότητα του διαδικτύου, ώστε το περιεχόμενο να μπορεί να φτάνει με τους ίδιους όρους παντού, καθώς και με πολιτικές ανοιχτής γνώσης που καθορίζουν το όραμα μιας κοινωνίας της πληροφορίας για όλους. Να είναι το όραμα μιας κοινωνίας της πληροφορίας πραγματικότητα για όλους. Αλλά μια τέτοια πολιτική από μόνη της, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι αρκετή. Χρειάζεται να συνδέεται και με τον δεύτερο άξονα, αυτόν της προστασίας της ιδιωτικότητας. Ιδίως σήμερα που απειλείται πολλαπλώς. Η προστασία της ιδιωτικότητας πρέπει να είναι ριζωμένη στην ενημέρωση, στην ψηφιακή παιδεία και στην πραγματική συνεργασία του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, με τις ανεξάρτητες αρχές για την προστασία των ψηφιακών μας δικαιωμάτων. Και ο τρίτος άξονας αφορά τη λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού. Την οικονομία που αφορά και τις μεγάλες παγκόσμιες ψηφιακές πλατφόρμες που βασίζονται σε τεχνολογίες υπολογιστικού νεύους. Προσπαθώ να μεταφράζω γνωστούς σας όρους στα αγγλικά, στην ελληνική γλώσσα και νομίζω ότι πρέπει να συνηθίσουμε να μεταφράζουμε και στην ελληνική γλώσσα κάποιους όρους που έχουν μπει στην καθημερινότητά μας. Φίλες και φίλοι, προσπάθησα να καλύψω ένα εύρος θεμάτων που ανακύπτουν ως προς τις τεχνολογίες, την πληροφορική και τις επικοινωνίες, την υπάρχουσα κατάσταση πραγμάτων, την πρωτοβουλία για τη σύσταση της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Πολιτικής, το ΕΣΠΑ και κύρια το σχέδιό μας για μια ψηφιακή πολιτική που μπορεί πραγματικά να οδηγήσει σε μια κοινωνία και οικονομία της ανάπτυξης και της γνώσης για όλους χωρίς αποκλεισμούς. Διότι ευτυχώς για τη χώρα μας η αναπτυξιακή διαδικασία δεν προσυδειάζει με συνεχές, αλλά η ιστορία έχει αποδείξει ότι μπορεί και κάνει άλματα. Και ελπίζουμε το ίδιο να συμβεί και στο άμεσο μέλλον. Γι' αυτό και πιστεύω βαθιά και θα συμφωνήσω με τον Πρόεδρο που μίλησε για μια ιστορική ευκαιρία. Δεν πρέπει να χάσουμε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Και πρέπει να δράσουμε τώρα. Δεν πρέπει να χάσουμε την ιστορική ευκαιρία τώρα στη λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση όπως αποκαλείται σε παγκόσμιο επίπεδο. Οφείλουμε να κάνουμε το μεγάλο άλμα έστω και τώρα προς την οικονομία της γνώσης. Τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα μπορούν να διαπρέψουν στον τομέα αυτό.
και το αποδεικνύουν οι επιστήμονές μας, αυτοί που φεύγουν κατά χιλιάδες στο εξωτερικό, παιδιά που έχουν πάρει τις βασικές γνώσεις στα ελληνικά σχολεία που τόσο πολύ τα λιδωρούμε πολλές φορές, στα ελληνικά πανεπιστήμια που τόσο πολύ τα έχουμε δυσφημίσει και βγαίνουν στο εξωτερικό και είναι οι καλύτεροι επιστήμονες, διαπρεπείς επιστήμονες και στελεχώνουν τις σημαντικότερες επιχειρήσεις. Το αποδεικνύουν βεβαίως και όσοι βρίσκονται στη χώρα μας. Νέοι επιχειρηματίες οι οποίοι χωρίς κεφάλαιο έχουν φτιάξει επιχειρήσεις στον χώρο της καινοτομίας που έχουν πολύ ουσιαστικά αποτελέσματα. Από την πλευρά μας, ως κυβέρνηση, προσπαθούμε να μην εγκλωβιζόμαστε σε μια κοντόφθαλμη διαχειριστική λογική, σε μια κοντόφθαλμη διαχειριστική λογική να κάνουμε βήματα μόνο μέσα στα πλαίσια της δημοσιονομικής ισορροπίας και της στενότητας των προγραμμάτων που ακολουθούμε, αλλά εργαζόμαστε, τουλάχιστον σχεδιάζουμε και προσπαθούμε να κάνουμε τα βήματα για την μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στη νέα οικονομία της γνώσης, που μεταξύ άλλων εγγυάται την ασφαλή προοπτική για τη μείωση της ανεργίας, για την αύξηση των δημόσιων εσόδων και άρα για την έξοδο από την κρίση και την αύξηση της ευημερίας για όλους τους πολίτες. Φίλες και φίλοι, με την πεποίθηση ότι αυτή η μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται μπροστά μας δεν θα χαθεί, θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια στο έργο σας, αλλά και να δεσμευθώ ότι η πολιτεία το επόμενο διάστημα θα σταθεί αρρωγός σε κάθε υγιή αναπτυξιακή σας προσπάθεια και θα βρίσκεται μέσω αυτού του νέου θεσμικού, αυτής της νέας θεσμικής τομής που κάνουμε με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, σε άμεση και διαρκή συνεργασία με εσάς, με όλους εσάς, ώστε τα βήματα που κάνουμε να είναι βήματα ουσιαστικά. Και η ευκαιρία που έχουμε να χτίσουμε, να οικοδομήσουμε, να ζωγραφίσουμε σε λευκό χαρτί, σε τάμπουλα ράσα, να είναι μια ευκαιρία την οποία θα την αξιοποιήσουμε, ώστε τα βήματα που θα κάνουμε να είναι ουσιαστικά, ώστε ύστερα από κάποια χρόνια, αυτός που θα ξαναβρεθεί στη δική μου θέση εδώ, να μην βρίσκεται στην δύσκολη πραγματικά θέση να κάνει απολογισμό για το τι δεν κάναμε, αλλά να κάνει απολογισμό για τα πόσα περισσότερα μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον. Σας ευχαριστώ θερμά.